κάνω κάτι λίγο το βίντεο μου. Πάει πολύ σχερός από την τελευταία φορά που βρέθηκα εδώ για προπόνηση. Okay. Ας αρχίσουμε. Το ωραίο με αυτό εδώ το spot, αυτά εδώ τα roofs, είναι ότι παρόλο που δεν έχει υπερβολικά πολλά πράγματα να κάνεις, αν δεν έχεις εμπειρία, αισθάνεσαι ωραία, δηλαδή σου δίνει αυτό το parkour, το vibe του parkour, του freerunning. Βέβαια αυτό συνοδεύεται συνήθως από περίεργους που σου φωνάζουν «κατέβα από την ταράτσα». Well, δεν θα κατέβω από την ταράτσα. So, ας αρχίσουμε σιγά σιγά. Πάρα πολύ στάνταρ θα αναρωτιούνται γιατί δεν κάνω θεαματικά κόλπα. Πολύ θεαματικά τα κόλπα. Ξέρετε, πολύ επικίνδυνα φλίψη και έτσι. Η αλήθεια είναι πως είμαι λίγο τραυματισμένος. So, δεν θέλω να πάρω το ρίσκο να πεθάνω ακόμα. Τουλάχιστον όχι μόνος προς το παρόν, αν πεθάνω να είναι και η κολλητή μου πέρα. Αυτή είναι η τρίτη φορά που τραβάω αυτό το κλιπ, γιατί πέφτει συνέχεια κάτω. Όχι σήμερα. Ουφ, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο jump μου χτύπησε λίγο τα πόδια, μπορώ να πω. Είναι ένα jump που δεν έχω κάνει εδώ και πάνω βασικά από 3-4 μήνες. Δεν ξέρω τι περίμενα από τον εαυτό μου εδώ πέρα. Είναι αρκετά... Είναι decent jump. Για κάποιον που κάνει συχνά parkour δεν θα του είναι θέμα, αλλά για μένα είναι. So, θα ξεκουράσω λίγο τα πόδια μου, γιατί με προβλέπω να πεθαίνω σήμερα. Και ναι. A few moments later. Και κάπως έτσι θα τελειώσουμε αυτό το vlog. Σίγουρα δεν ήταν το καλύτερο vlog του κόσμου, αλλά το τελευταίο μου vlog ήταν 100% καλύτερο. Πρέπει να κλείσω κάπως.
Απίστευτο το ηχείο, το έκλεισα και παίζω ακόμα. Οκ, τώρα. Πρέπει να κλείσω κάπως την τσάντα. Τέλεια. Λοιπόν, φορτώνουμε. Τώρα βέβαια το κατέβασμα θα είναι ένα θέμα, γιατί έχω το πόδι μου. Αλλά θα το βολέψουμε. Αυτό εδώ έσπασε από το σεισμό που έγινε πριν λίγες μέρες. Γάμισε. Απόδειξη για το πόσο safe είναι εδώ τα ράτσες. So, ναι, δώστε μου ένα λεπτάκι. Okay. Κατέβηκα, τα πόδια μου ζουνε κατά το 1/3 και βαδίζω στο δρόμο της επιστροφής. So, αν σας άρεσε το vlog training video, κάντε κανένα like, κάνα share, αγγελάσετε με το πόσο fail είναι σήμερα στην προπόνηση ή γενικώς απλά αν σας άρεσε. Και άμα θέλετε να δείτε για το τέτοιο βιντεάκι παρόμοιο, είδε εδώ στα comments. Και το επόμενο πράγμα που σκέφτομαι να κάνω είναι να αρχίσω να κάνω tutorials για τη φάση εδώ μόνο. Οπότε stay tuned. Και όλα αυτά θα τα κάνω αν ζουν τα πόδια μου μέχρι τότε. Οπότε ναι, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν ναι, κάντε like, subscribe γιατί το εκτιμώ. Και μου είναι κίνδυνο να συνεχίζω όντως, όσο αστείο να ακούγεται. Οπότε ναι, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ευτυχώς που δεν μου έπεσε η κάμερα γιατί θα είχαμε άλλα μετά. Ναι, εκεί μέσα υπάρχει ζούγκλα.